Ραντεβού μας κάτω από τον Αδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Φεστιβάλ Βιβλίου, στο 42ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στην παρουσίαση του βιβλίου της ποιητικής συλλογής «Μαύρο Μελί και Στάρι» του δημοσιογράφου Λάζαρου Λαζάρου. Είμαι ο Ανδρέας Σταματόπουλος, δημοσιογράφος. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης μου έχουν αναθέσει το συντονισμό της σημερινής παρουσίασης και έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα εξαιρετικό πάνελ ομιλητών, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, καθηγητή και τέος πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη Βασιλική Πολίτου, συνάδελφο δημοσιογράφο και φιλόλογο, την κυρία Νέλη Δελή, σκηνοθέτη και ηθοποιό εδώ της Θεσσαλονίκης, την κυρία Κλέρι Μπαρμπουνάκη, επίσης ηθοποιό. Μαζί μας είναι επίσης ο Παναγιώτης Τσομιάδης, τέος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης. Και βέβαια η ψυχή του Φεστιβάλ Βιβλίου, ο κύριος Μπάμπης Μπαρμπουνάκης, ο πρόεδρος των εκδοτών Βορείου Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε βέβαια όλους εσάς που έτσι βλέπω και πολλούς συναδέλφους δημοσιογράφους, βουλευτές, υποψηφίους δημάρχους, υποψήφιους βουλευτές, πολιτευτές, ανθρώπους από την κοινωνία της Θεσσαλονίκης που κάνουν την τιμή, μας κάνουν την τιμή σήμερα να είναι εδώ μαζί μας, υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, καθηγητές πανεπιστημίου, και πραγματικά τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για την παρουσία τους. Λοιπόν, νομίζω ότι επειδή μιλάμε για ποιητική συλλογή, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να ξεκινήσουμε τη βραδιά, από το να ακούσουμε την απαγγελία ενός ποίηματος από την αγαπητή Νέλη, από την Νέλη Δελή, όπου θα μας διαβάσει το ομώνυμο ποίημα του Λάζαρου Λαζάρου, όπως ονομάζεται η ποιητική συλλογή, «Μαύρο, Μελί και Στάρι». Κυρία Δελή. Μαύρο, Μελί και Στάρι. Πικρό ποτήρι της λαγνίας στο βωμό, στέγνωσε η καρδιά στον ρόδον τη θέα. Σπαρμένα πέταλα λογής του έρωτα μνημούρι. Κάτι από νύχτα σώπασε τη μουσική των δρόμων, τραγούδια απόγνωση στα ουρλιαχτά του αγέρα. Θρήνος γίναν τα λόγια και τα όνειρα εφιάλτες της εκδίκησης, μαχαίρι κοφτερό, καρτέρι στην αγάπη. Μαύρο, Μελί και Στάρι. Χείλη τρεμάμενα στις χαραγγείς της τάχτες, σπάραξε η καρδιά στον ρόδον τη θέα, τρόπαιο της ντροπής βουβό στον τοίχο. Έσταξε πόνο, γέμισε φθόνο, κέντησε ψέμα, κέρδισε αίμα. Βλαστήμια που στόμωσε στην άκρη του χρόνου, κόσμημα του κορμιού το δάκρυ, στις ακατεμένης γιορτής το παραλήρημα. Μαύρο, Μελί και Στάρι. Νυφάδα φλογισμένη του στερνού φιλιού το ξάφνιασμα, ορφάνεψε η καρδιά στον ρόδον τη θέα, πρόστιχα σύννεφα προπέτασμα του φεγγαριού τη θλίψη. Καρφωμένη πισόπλατα, στα γόνατα η συγγνώμη. Σε ξένη αγκαλιά της οργής το ξέσπασμα και μετά σιωπή. Άρνηση στην ελπίδα αμήλικτη. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία. Άλλη μια κούπα καφέ. Μαύρο, Μελί και Στάρι. Λάζαρος Λαζάρου, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ την Έλλη Δελή για την πολύ ωραία απαγγελία. Και στο σημείο αυτό να καλέσω εδώ στο βήμα τον κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη για ένα χαιρετισμό και μια απαγγελία.
Και επειδή, κύριε Πρίτανε, εγώ δεν χαρίζομαι και δεν χαϊδεύω αυτιά, αυτό που γίνεται φέτος με τα κουνούπια είναι φοβερό. Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Εγώ τώρα που γυρίζω κάποιες περιοχές, θεωρώ ότι κάτι δεν πήγε καλά, φέτος δεν πάει καλά. Συγχωρέστε με για τη διακοπή, συγχωρέστε με που πήρα νωρίτερα από ό,τι έπρεπε το λόγο, γιατί πρέπει να φύγω στην Αθήνα και παρεκάλεσα να κλέψω λίγο χρόνο. Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε ότι ο Λάζαρος Λαζάρο, ψάχτηκε, γεύτηκε, σκέφτηκε, εμπνεύστηκε από πράγματα που τον έλκυαν περισσότερο. Μέσα από αυτή την ποιητική συλλογή, μέσα από αυτό το ποιητικό ταξίδι, μπορεί ο αναγνώστης να διευρύνει τις σοφίες του. Μιλάει για όνειρα, μα τα όνειρα. Μιλάει για όνειρα, μα τα όνειρα, όπως και ο έρωτας, δεν πιάνονται, δεν φυλακίζονται. Ο Λάζαρος θέλει να μοιραστεί μαζί μας τη γνώση, τις προσωπικές εμπειρίες που απέκτησε μέσα από τη ζωή. Τα ποίηματα και το πόνημα αυτό του Λάζαρου Λαζάρου είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, μία όαση ψυχής. Και όταν η ψυχή μιλάει, δεν υπάρχουν όρια. Ελάτε λοιπόν να ταξιδέψουμε σε ένα από τα δημιουργήματά του με τίτλο «Ο καλύτερός μου φίλος». Δεν άντεξε ο καλύτερός μου φίλος. Κοχύλι ήταν στις θάλασσας τον πάτο, ώσπου τον άρπαξε το αγριεμένο κύμα. Ανελέητα τον έσπασε στα βράχια και έπειτα. Και έπειτα τα κομμάτια του μέχρι να γίνει άμμος. Θέση δεν βρήκε η αγάπη του στον κόσμο. Ευχαριστήθηκαν το μίσος που του έδειξαν. Λάτρεψε το παιδί που κρύβει μέσα της οι ομίγυρες. Είδε να λιδωρούν κατάφορα το δικό του. Ο πόνος έγινε συνήθεια και συνήθεια ανάγκη. Πνιγμένος στο ουίσκι, λάβα στις φλέβες του, κατέτρωνε λίγο-λίγο. Σύμμαχος το πιωτό δεν ήταν ποτέ. Ύπουλος μονάχα σύμβουλος που κρύβει την αλήθεια. Εμπόδιο να δεις ποιος θέλει το κακό σου. Έφτασε και τελειώνει Ιούνιος. Τετάρτη μέρα. Δεν ήξερε τι να νιώσει. Δραπέτησε από τη μοναξιά που το επέβαλα. Δημιούργησε δική του όντως να έχει χώρο μόνο για ένα. Να παγώσει στις τύψεις του και ας μη μετάνιωσε για τίποτα, ούτε που πέρασε κάτω από τον ίδιο το πήχη, μήτε για τη χαμένη αξιοπρέπειά του. Μου είχε μιλήσει όμως μια φορά για αυτή τη χαμένη αξιοπρέπεια. Μου είχε μιλήσει μια φορά για τον καημό του, για τον πόνο του. Σημασία δεν έδωσα. Είχα τα δικά μου βάσανα. Το βρήκαν σε ένα βρώμικο καντερίμι εδώ πάνω στην Άνω Πόλη. Από εκείνα που συνήθιζε μεθυσμένος να βαδίζει. Πόσο αλήθεια. Πόσο αλήθεια, πόσο απέσιο στάθηκα φίλος για τον καλύτερό μου φίλο. Σας ευχαριστώ. Κύριο Παναγιώτη Ψωμιάδη για την απαγγελία του και για τα πολύ ωραία λόγια τα οποία είπε. Μίλησε για την ψυχή και πραγματικά νομίζω ότι θα αναφερθούν αρκετοί περί ψυχής, θα μιλήσουμε αρκετά
γιατί έχουν να κάνουν με την ψυχή τα ποιήματα του Λάζαρου Λαζάρου. Και βεβαίως ο Παναγιώτης Ομοιάδης έχει μια μοναδική ικανότητα να κλέβει την παράσταση και νομίζω το έπραξε και αυτή τη φορά. Να συνεχίσουμε λοιπόν και να δώσουμε το λόγο στην Κλέρι Μπαρμπουνάκη για να μας απαγγείλει το μαύρο μελί και στάρι, τον επίλογο. Κυρία Μπαρμπουνάκη. Μαύρο μελί και στάρι. Λέλαπα σαν τράπια η στενοπός της κτήσης. Πάγωσε η καρδιά στον ρόδον τη θέα. Εξάπαντο στη θέση τους, του τείχου στα χαλάσματα. Ανήμερο θεριό χωρίς λαλιά, στου κουρνιαχτού τη σκόνη. Πλανερή παρηγοριά της αμπέλου του ελξίριο. Γραβούρα βδελυρή της μνήμης παιχνιδίσματα. Παντιέρα στις θύελες της ερήμου κραυγάζει προσμονή. Μαύρο, μελί και στάρι. Ζήλια φοβική της παρανοίας απάβγασμα. Πέτρωσε η καρδιά στον ρόδον τη θέα. Μάρτυρας αδιάψευστος ορίζει αποκαθήλωση. Πλήρωσε μένος, ξέχασε σθένος. Γέννησε τρόμο, έδωσε δρόμο. Απόσταγμα δεινών το ψέμα και κόλαφος η αλήθεια. Του εγωισμού κουβάρι λογισμένο. Χάραμα βαθύ, της προσδοκίας το οριστικό αποτέλεσμα. Μαύρο, μελί και στάρι. Ανελέητος εμπαιγμός της στεναρής μετάνοιας. Σταμάτησε η καρδιά στον ρόδον τη θέα. Στραμμένα βλέμματα σωρός σε αδιανό από άβρα σώμα. Τη ξάρκας δίψα ακόρεστη με ηρωικά προσχήματα. Κύμα που απόλεσε τον παφλασμό τον ίδιο. Άλλη μία νίκη δίχως αντίπαλο. Άλλη μία κούπα καφέ. Μαύρο, μελί και στάρι. Ευχαριστούμε πολύ την Κλέρι Μπαρμπουνάκη. Πραγματικά το ποίημα αυτό νομίζω είναι από τα καλύτερα και βεβαίως νομίζω το διαπιστώσετε και εσείς. Να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίασης, αλλά και για λίγο μετά, όποιοι θέλουν μπορούν να προμηθευτούν το βιβλίο από το περίπτερο εδώ, στο Φεστιβάλ Βιβλίου των Εκδόσεων Μπαρμπουνάκη και σε ειδική τιμή σήμερα λόγω της παρουσίασης. Εδώ δίπλα. Όχι. Και από το περίπτερο του Μπαρμπουνάκη, αλλά και από εδώ δίπλα, από το γραφείο. Βεβαίως. Και να πούμε λοιπόν ότι στην ποιητική αυτή συλλογή υπάρχει ένα ποίημα το οποίο έχει μια ιστορική βάση. Λέγεται ο Αλέξανδρος και η Αμαζόνα. Και νομίζω είναι ένα από τα, αν όχι το καλύτερο, σίγουρα ένα από τα καλύτερα ποίηματα που έχει γράψει ο Λάζαρος Λαζάρου, με μεγάλη μελέτη στα ιστορικά στοιχεία. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχει διαβάσει τα πάντα που υπάρχουν, που έχουν γραφτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την συνάντηση αυτή που είχε ο Μέγας Αλέξανδρος με την συγκεκριμένη Αμαζόνα. Και τώρα θα πρωτοτυπήσουμε, Λάζαρε, και θα ακούσουμε το ποίημα αυτό και θα το δούμε οπτικό, με οπτική μορφή, με βίντεο και με μουσική, έτσι. Οπότε νομίζω θέλω την προσοχή σας για να δούμε τον Αλέξανδρο και την Αμαζόνα. Τι έγινε, οι θάλιστρες είναι η Αμαζόνα αυτή που σύμφωνα με τους ιστορικούς συναντήθηκε με τον μεγάλο Έλληνα στρατιλάτη. Και να δούμε τι έγινε στη συνάντησή τους. Δεν ήμασταν μπροστά, ούτε ο Λάζαρος ήταν, αλλά νομίζω που θα ακούσετε τώρα το ποίημα ήταν σαν να ήταν πραγματικά μπροστά. Για να δούμε. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Μια στραποβόλα του ματιά θυσίασε η θάλιστρη στην τελευταία της σκέψη. Δόρυν ομάδων βαρβάρων από τον Κάφκασο τρύπησε το στέρνο της βασίλισσας των Αμαζόνων. Με τρεμάμενα δάχτυλα βουτυγμένα στο αίμα,
χάιδεψε για μια στιγμή τρυφερά τη μικρή κοιλιά της. «Συγγνώμη, Αλέξανδρε», πρόλαβε να ψελίσει. Η πολέμαρχος έπεσε από το άλογο, νεκρή και νικημένη. Αυτός ο έρωτας θα ξεχαστεί για πάντα. Πόσο της χρειάζεται η ιστορία της μεγάλης αγάπης να ρίξουν χρώμα ζωηρό στο θανατερό ζόφο του πολέμου. Για μέρες 35 ταξιδέψε η ατρόμητη θάλιστρης μαζί με 300 αμαζόνες της φυλής των Σκυθών. Ξεκίνησε από την γη των Σάκα στην Κολχίδα. Πέρασε από το θερμόδοντα ποταμό στις πύλες της Κασπίας. Διέσχισε την καυτή έρημο των εκφατάνων. Πότισε τα λόγα του νησαίου πεδίου τα έφορα φωσκοτόπια. Κανείς δεν κατόρθωσε να την αγγίξει. Με το σπάθι της έκοβε κάθε χέρι ανδρικό. Καλοκαίρι αντίκρισε την Εκατόμπυλο στην Νότια Ασία. Ένα και μόνο αρσενικό είχε στο μυαλό της. Το Μακεδόνα, βασιλιά των Ελλήνων, που γονάτισε τον Δαρείο. Έφυπη κατέθεσε στο Αλεξάνδρου το στρατόπεδο, στα παράλια της Ιρκανίας. Χρειάζομαι έρωτα και ύπνο, άρα είμαι θνητός. Τούτη την απάντηση έδινε ο μέγας στρατιλάτης στους αυλοκόλακες που τον θεοποιούσαν. Με βήμα βαρύ ισοπαίδωσε την περσική στρατιά, μα της αγάπης στο κατόφλι δεν το είχε περάσει ακόμη. Παλακίδες εχμάλωτες πριγκίπισες αριστοκράτησες προσπάθησαν να σαγηνεύσουν τον κατακτητή του κόσμου. Μοιράστηκαν το κρεβάτι του, όχι όμως την καρδιά του. Ούτε η χείρα Βαρσίνη με τα κάλλη και την ευγένειά του. Μήτε η Κλέοφης, βασίλισσα των Ασκηνών, κι ας του χάρισε ένα γιο. Στους γάμους με τη Στάτηρα, κόρη του Δαρείου, πιότερο γιόρτασε την ένωση των βασιλείων παρά τη δική τους. Τη νύχτα απολάμβανε τις Ιδονές και την κρασοκατάνοιξη. Τα πρωινά πρώτος ξυπνούσε τους στρατηγούς του να καλέσει. Όλοι από αυτόν περίμεναν να ακούσουν τον επόμενο προορισμό. Μάχη δεν έχασε ποτέ ο μέγας Αλέξανδρος των Ελλήνων. Μια τέτοια μάζοξη διέκοψε ευνούχος αγγελιοφόρος. Η ηγέτιδα των Σκυθών Αμαζόνων Θάλιστρης ζητούσε να τον δει. Ακούγονταν από μακριά να φτάνει στο στρατόπεδο με το ασκέρι της. Το έδαφος έτρεμε σαν το σφυροκοπούσαν του αλόγου οι οπλές. Ο ήλιος έλαμπε με όλη του τη δύναμη πάνω στις χρυσές πόρπες της δερμάτινης ζώνης και του μαζεμένου ως το γόνατο ρούχο. Έσταζε φως στην επιβλητική ομορφιά και το σταρένιο της δέρμα. Εώρημα μαγικό, τα μακριά μαύρα της μαλλιά στον άνεμο. Ποτέ στο διάβα του Αλέξανδρος δεν ξανάδε τέτοια γυναίκα. Μονάχα το περιδέριο που της χάρισε στόλισε το γυμνό σώμα της Θάλιστρης. Ο ολόχρυσος ήλιος της Μακεδονικής δυναστείας, σύμβολο των θεών του Ολύμπου και των στοιχείων της φύσης, κρέμονταν στο στήθος της Αμαζόνας. Ξαπλωμένη στα μαλακά σεντόνια κοιτούσε τον Αλέξανδρο. Καθρέπτης στα μάτια της, το λίο καλοξυρισμένο πρόσωπο ζεστά χαμογελούσε στην εξωτική Αμαζόνα. Ο βασιλιάς των Ελλήνων έπεσε για αυτήν γλυκιά μελωδία στη λύρα. Ολόγυρά της τα στροσίδια του κορμιού του η Ευωδία. Τελευταίες ώρες, μαζί με το μόνο άνδρα που πόθησε ποτέ. Ο λογισμός της ταξίδεψε για μια στιγμή πίσω στην Κολχίδα. Μετά, πάλι χάθηκε στις γραμμές των μειώνων του. Μέχρι τα κύματα της λιονταρίσιας χέτης του Μακεδόνα, που κατέληγε πλογόσχημη κάτω από τους όγκους. Κοντός της φάνηκε όταν τον πρωτοείδε έξω από τη σκηνή του. Ξεπέζεψε αρματωμένη με δυο λόγχες και τον έψαξε με το βλέμμα. Αμέσως τον ξεχώρισε στους αξιωματικούς ανάμεσα. Ξανθός και ροδαλός, ντυμένος με χιτόνα περσικό.
πρώτος τον πρώτον ο Μακεδόνας βασιλιάς των Ελλήνων. Γιατί θάλιστε, ο μόνος άξιος να γίνει πατέρας του παιδιού. Τούτο ακριβώς ζήτησε από τον Μέγα Στρατιλάτη. Αν το μωρό ήταν θηλυκό, η ίδια θα το κρατούσε. Αρσενικό αν έρχονταν, θα το στέλνε πίσω στη Μακεδονία. Ο Αλέξανδρος αποδέχτηκε τη δεσποτική ηγεμονίδα στο αίτημα και εκείνη τον έκανε δικό της για 13 μέρες και 13 νύχτες. Σίγουρη πια πως έχει μέσα της τον καρπό του ερωτά τους, ήρθε η στιγμή να τον αφήσει, όσο και αν δεν το ήθελε. Ο Μακεδόνας βασιλιάς της πρότεινε να παντρευτούν, ένα να γίνουν οι 300 τοξότριες με το ελληνικό υπηκό, να τον συντροφεύσει του κόσμου την άκρη στις Ινδίες. Η Θάλιστρης δεν άφησε δάκρυ να κυλήσει όταν αρνήθηκε. Με πόνο στην καρδιά και ένα παιδί στα σπλάχνα, άφησε πίσω το τέρι της για την ανυπεράσπιστη πατρίδα. Με το ένα χέρι στην κοιλιά, στο άλλο την ασπίδα και την υπόσχεση να ξαναειδωθούν, κάλπασε προς τη μοίρα της. Είναι πολύ ωραίο να διαβάζεις τα ποίηματα του Λάζαρου Λαζάρου, αλλά είναι ακόμα καλύτερο να ακούς τον ίδιο να τα απαγγέλει και με τον τρόπο τον οποίο έγινε οπτικό όλο αυτό το υλικό από τον Θανάση τον Καρακόλη που είχε την επιμέλεια και το μοντάζ του βίντεο που είδαμε. Και πραγματικά νομίζω ότι Λάζαρε πρέπει να το κάνεις και για τα υπόλοιπα ποίηματα. Και δεν ξέρω, κύριε Μπαρμπουνάκη, άμα κυκλοφορείτε audiobooks στις εκδόσεις σας, το πρώτο audiobook θα πρέπει νομίζω να είναι αυτό, να γίνουν και τα υπόλοιπα ποίηματα να τα ηχογραφήσουμε με την απαγγελία του Λάζαρου και να κυκλοφορήσει το πρώτο audiobook των εκδόσεων Μπαρμπουνάκη. Κύριε Μπαρμπουνάκη, κάπου εδώ είστε, δεν σας βλέπω τώρα, κάπου εδώ θα είστε όμως. Και να πω, Λάζαρε, ότι πραγματικά έχοντας μελετήσει και εγώ αρκετά τον Μέγα Αλέξανδρο, νομίζω ήταν σαν να ήσουν ένας από τους χρονικογράφους εποχής που ακολουθούσαν τον Μέγα Αλέξανδρο και γράφαν την ιστορία του, γιατί τον συνόδευαν και τέτοιοι άνθρωποι. Και ήταν σαν να ήσουν εκεί και να τα περιγράψεις με τόση ακρίβεια, αλλά και να κάνεις ταυτόχρονα και ένα ψυχογράφημα τόσο του Αλεξάνδρου όσο και της Αμαζόνας. Και αυτό πρέπει να το πέτυχες με πολύ κόπο και μελέτη όλων των ιστορικών πηγών, γιατί είναι δυσέβρετες οι πηγές που αναφέρονται στο συγκεκριμένο περιστατικό. Τώρα, να προχωρήσουμε και να δώσουμε το λόγο στον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τέος Πρίτανη, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, να μας απαγγείλει και αυτό σε ένα ποίημα, αλλά να μας πει και δύο λόγια για την ποιητική συλλογή. Κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η δεύτερη φορά. Πιο κοντά. Είναι η δεύτερη φορά που βρίσκομαι σε μια τέτοια συνάντηση και μου κάνει την τιμή ο Λάζαρος ο Λαζάρου να απαγγείλω κάτι ή τουλάχιστον να πω δύο σκέψεις που μου έρχονται όταν είδα για πρώτη φορά αυτή την ποιητική συλλογή. Βρισκόμαστε λοιπόν σε έναν ωραίο χώρο με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε μια εμβληματική περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε εκδήλωση του 42ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίων, το οποίο φεστιβάλ φέτος αφιερώνεται σε δύο ποιητές, στον Παλαμά και στον Βαφό. Ποιητές. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια ποιητική συλλογή. Πιανού, του Λάζαρου του Λαζάρου. Είναι ποιητής, έχει καταγραφεί στη συνείδησή μας, στη γνώση μας, στην καθημερινότητά μας ως ποιητής. Η απάντηση είναι προφανώς όχι. Τι είναι ο Λάζαρος ο Λαζάρου? Ένας δημοσιογράφος. Έγκριτος, ναι. Με εμπειρία, σαφώς. Άρα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που ως δημοσιογράφος γράφει και μιλάει. Παράλληλα έγραψε ή γράφει και κάποια άλλα πράγματα. Μυθιστορήματα τα οποία ή διηγήματα έχουν δημοσιευθεί σε ημερήσιο τύπο. Ποιητική συλλογή σήμερα.
αυτές οι δυο γραφές είναι κοινές? Όχι. Είναι συγγενείς ως γραφές? Πιθανόν. Όμως είναι γραφές που μπορούν η μία να μπολιάσει την άλλη. Διότι ο δημοσιογράφος, φίλες και φίλοι, κατά τη γνώμη μου, όταν παρουσιάζει ένα ρεπορτάζ ή μια είδηση ή μια οποιαδήποτε πτυχή της καθημερινότητάς μας, καλή ή άσχημη, μπορεί εκείνη τη στιγμή να είναι ένας απλός πολίτης που περιγράφει, που γράφει, που εκφωνεί την είδηση, όμως συν το χρόνο αυτές οι ειδήσεις, οι καλές και οι κακές, σίγουρα τον μπολιάζουν μέσα του. Και αφού τον μπολιάσουν, του δίνουν τη δυνατότητα να εκφράσει αυτό που πραγματικά πιστεύει μέσα από την καθημερινότητά του. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η ποιητική συλλογή του Λάζαρου Λαζάρου εκφράζει πτυχές του χαρακτήρα του, εκφράζει πτυχές του νου του, οι οποίες είμαι σίγουρος ότι δεν είναι μόνον κάποιες ανησυχίες παιδικές, εφηβικές, μετεφηβικές, που τον οδήγησαν κάποια στιγμή να γράψει κάτι. Μπορεί να είναι και αυτές σε συνδυασμό με την εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει από την καθημερινότητα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πιστεύω ότι αυτή η ποιητική συλλογή, και επιτρέψτε μου να πω ότι κάπου είχα διαβάσει ότι όταν κάποιος γράφει κάτι και δημοσιεύει για πρώτη φορά, ενδεχομένως, το αν είναι καλό ή κακό θα το δείξει η πορεία, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε από μας, εκείνος όμως που επιμένει να γράψει και ένα δεύτερο βιβλίο ή μια δεύτερη ποιητική συλλογή, είναι εκείνος που πραγματικά καταλαβαίνει, νιώθει και την αίσθηση αυτή τη βγάζει προς τα έξω. Άρα λοιπόν, όταν ξεφίλησα πριν από μήνες για πρώτη φορά τα ποιήματα του Λάζαρου, χωρίς να θέλω να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχω εντριβήσει στην ποίηση, στην... διαβάζω. Όμως θεωρώ ότι είμαι από τους πιο πρακτικούς. Έχω πιο τετραγωνάκια στο μυαλό μου και στην πορεία μου. Δεν λειτουργώ μόνο με πολύ συνέστημα, αλλά μόνο με το συνέστημα. Διαπίστωσα λοιπόν ότι πολλά από αυτά με εκφράζουν. Πολλά από αυτά βρίσκω τον εαυτό μου εκεί μέσα. Και είμαι σίγουρος ότι όταν κι εσείς διαβάσετε, θα βρείτε κάποιο ή κάποια ποίηματα, κάποιες στροφές σε ένα ή κάποιες άλλες στροφές ποιημάτων σε άλλο ποίημα ή στίχους που σας εκφράζουν. Τι με εκφράζει? Έζησα την αρχή και το τέλος της παράνοιας. Συμμάχησα με το διάβολο. Ερωτεύτηκα παράφορα τους χειρότερους εχθρούς μου. Γύρισα την πλάτη σε ηθικολόγους, καθώς αποδείχθηκαν ανήθικοι, όπως και σε κάτι χαριτωμένους, που τελικά απέδισαν μόνο αχάριστοι και ξυπασμένοι. Είπα συγγνώμη αντί να πω αντίο. Εν γνώση μου θέρισα ότι έσπηρα. Κρατώ μόνο για μένα μνήμες καλές ψεύτικων προσωπείων που με γοήτευσαν και ας απέρριψα τους ιδιοκτήτες τους. Το σώμα μου δόθηκε δανεικό, αλλά όχι αγύριστο. Η ψυχή μου χρησιμοποιήθηκε ως παιχνίδι μέχρι που μεγάλωσα. Απέβαλα από τη διατροφή μου την ταπεινότητα. Αφού την έφαγα, τόνους με το στανιό. Έτσι πρέπει.
Δεν είμαι ράτσας, αλλά ούτε και αδέσποτος. Δεν ξέρω αν είμαι από καλή πάστα. Ουδε μία σχέση έχω με σκευάσματα ζαχαροπλαστικής. Δεν είμαι από τζάκι, ίσως διότι δεν είμαι αρκετά κούτσουρο για κάτι τέτοιο. Κάπου γίνομαι φάντασμα. Εμφανίζομαι άειλα στα τζάμια και τις πόρτες. Το κάνω για να κλέψω δύναμη από σεβάσμιους ανθρώπους που μου το αρνήθηκαν. Λίγο με νοιάζει αν αναρωτιούνται ποιος είμαι. Δίχως αμφιβολία δεν είμαι άλλος. Είμαι ο άγνωστος εγώ. Νομίζω ότι εμένα σε πολλά από τα στοιχεία της πορείας μου, της καριέρας μου, της υποστασής μου ως άνθρωπος με εκφράζει. Μπορεί να γνωρίζω και να με ξέρετε, όμως σίγουρα για πολλούς, όπως και εσείς για μένα, για όλους μας, είμαστε οι άγνωστοι εμείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, και για τα όσα είπατε για τον Λάζαρο Λαζάρο, που σίγουρα από έγκριτος δημοσιογράφος όπως είναι θα περάσει, πιστεύω, στη συνείδηση του κόσμου και ως ένας καλός ποιητής, γιατί πραγματικά μιλάει στην ψυχή μας και πολλά από αυτά που λέει ταυτιζόμαστε, όπως ταυτιστήκατε κι εσείς, με κάποια από τα σημεία αυτού του ποίηματος. Ο κλόουν με τον κρίκο είναι το επόμενο ποίημα, το οποίο θα μας απαγγείλει η Νέλη Δελή, και θα ήθελα να του δώσετε μεγάλη προσοχή, γιατί πραγματικά έχει πολλά να μας πει. Κυρία Δελή. Περήφανο, πλατή χαμόγελο που σβήνει με σαπούνι και νερό, πολύχρωμη και λαμπερή χαρά στα μάτια, ζωγραφισμένη με μπογιές. Για αμαρτία του παλιά, από πρίγκιπας έγινε ο κλόουν με τον κρίκο. Μάγισσα τον μεταμόρφωσε να δίνει παραστάσεις για να τον τιμωρήσει. Να φέρνει βόλτες με τον κρίκο επιδεικτικά, λες και ήτανε παράσιμο. Μετάνιωσε ειλικρινά, γονιπετής, στη μέση της σκηνής, ζήταγε συγγνώμη. Χωρατατζής δεν ήταν, αστεία δεν ήξερε να λέει ο κλόουν με τον κρίκο. Στα σκήμα λόγια κοιτούσε με απορία, στον χλεβασμό απαντούσε με αγάπη, δίχως κακία μέσα του. Επίμονος μα και εφυπόλεως ο κλόουν με τον κρίκο. Του έπινε το αίμα η λυτρωτική ελπίδα το ατόπιμα να ξεπλύνει. Νόμιζε πως οι ερηνίες είναι γένους θηλυκού, όμως ξέχασε τα ανδροειδή, τους μορφωνιούς που με το πάθημά του γέλαγαν σε βάρος του. Ανθρωπάρια που τους επετράπη να του κλέψουν όνειρα και προσδοκίες. Στον κλόουν με τον κρίκο είπαν ότι λίγος είναι, και έλειωναν τα χρώματα από το δάκρυ και ατέλειωτα τα γέλια στην κερκίδα. Η μοίρα αμήλικτη ακόμη πιο άσχημο παιχνίδι έπαιξε στον έρμο Σαλτιμπάγκο, σαν του πήραν ό,τι είχε από το τσίρκο και τον πέταξαν και κλείδωσαν την πόρτα. Χτύπησε, ξαναχτύπησε, απάντηση καμιά στον κλόουν με τον κρίκο. Ψεύτης καλός γνωρίζει τα ψέματα να αναγνωρίζει. Το ξέρε κι ας έκανε τον ανήξερο. Το βλέπε να έρχεται κι ας μην το περίμενε, όμως δεν άντεξε τούτο τον πρόστιχο ανίποτο ξεπεσμό.
ο κλόουν με τον Γκρίκο. Πάντα αξίων ευδαιμονία να αγγίζει το σύμπαν και να ανοίγει σαν λουλούδι. Στον πάτο που τον έστειλαν εγκατέλειψε τον Γκρίκο και πουθενά αλλού. Με τις μάγισσες το ξόρκι συνέχιζε να ζει. Θλιμμένος κλόουν δίχως Γκρίκο. Λάζαρος Λαζάρ. Ευχαριστούμε πολύ για την συγκλονιστική αυτή επαγγελία την κυρία Νέλη Βελή. Πραγματικά μπόρεσε, νομίζω, απέδωσε στο 100% το συγκεκριμένο ποίημα. Και να περάσουμε σε μια άλλη απαγγελία. Κυρία Κλέρι Μπαρμπουνάκη, θύμησες στο βυθό της θάλασσας. Δαντελόπλεχτο πέπλο η βροχή. Όλη μέρα σήμερα έπνιξε τις θύμησες στο βυθό της θάλασσας. Εκεί που τις είχα αφήσει να επιπλέουν, βούτυξα βαθύτερα να τις ανασύρω, μες στον υπόκοφο πεάνα της μπόρας που αδιάκοπα χτυπούσε ψηλώνοντας τα κύματα. Πόσος καιρός πέρασε. Εκατομμύρια φεγγάρια ήρθαν και έφυγαν. Το ήξερα τότε. Το ξέρω και τώρα. Αυτό που θέλεις στη ζωή σου, μην το έχεις την πόρτα μισάνοιχτη. Άνοιξε την διάπλατα μαζί με τα παράθυρα. Μη σε νοιάζει αν το αξίζει. Αν κάνεις λάθος, ποιος είσαι να μην κάνεις? Αν έκανα λάθος, ποιος είμαι να μην κάνω? Εξάλλου στην ηνεμία όλοι ίδιοι φαίνονται. Φουρτούνα θέλουν τα λία βότσαλα. Οι δάλος μένουν ακατέργαστες κοτρώνες. Κολύμπησα ώρες στη βροχή. Γύρισα σπίτι εξαντλημένος. Κάλεσα ασθέναχτα τη λύθη να κοπιάσει μία ώρα αρχίτερα. Κάπνισα ένα πουρο, έπεσα για ύπνο και άφησα τον ουρανό να κλαίει μόνος του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την από η μία απαγγελία καλύτερη από την άλλη. Πραγματικά ευχαριστούμε και την κυρία Κλέρι Μπαρμπουνάκη. Και να δώσουμε το λόγο στην αγαπημένη μου συνάδελφο, την βλέπετε στο EuroPan, την ακούτε στο Flash, τη Βασιλική Πολίτου, η οποία έχει μια τώρα ένα μοναδικό προσόν. Θα συνδυάσει τη δημοσιογραφική της ιδιότητα με την ιδιότητα της φιλολόγου, μια που μιλάμε και για ποιήση. Βασιλική, ο λόγος σε σένα. Ανδρέα Σαλατόπουλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Λάζαρο Λαζάρου για την τιμή που μου κάνει για τρίτη φορά να παρίσταμε σε παρουσίαση της ποιητικής του συλλογής «Μαύρο Μελί και Στάρι», και όλους τους παρισταμένους και εσάς, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε με μία δικιά μου ανάλυση με βάση τις δικές μου γραφές και δικές μου εμπειρίες μέσα από τα έδρανα της φιλοσοφικής, για να δούμε πώς περίπου κινείται ή ίσως και να μην κινείται ο Λάζαρος Λαζάρου, γιατί όλα είναι ανοιχτά στην ποίηση. Έτσι όπως το εκλαμβάνω εγώ, ενδεχομένως και εσείς, αυτή η ποίηση, το «Μαύρο Μελί και Στάρι», είναι μια ποίηση μέτεξης. Είναι μια ποίηση συμμετοχική και έχει μάλιστα εξάρσεις λυρισμού, όπως είναι αυτή του Κυκλάμινου, που νεογέννητο μπουμπούκι ξύπνησε στο κρύο, δικοτυλίδωνο πετράδι στο φως των αστεριών. Έχει επίσης εξάρσεις ρεαλισμού και κοινωνικού και οικουμενικού. Κοινωνικού όπως είναι το σκουπίδι, που ελπίδες και όνειρα τα έπαιξε όλα στα ζάρια, δίχως όρια. Έχει εξάρσεις ρεαλισμού οικουμενικού, όπως είναι η 8η μέρα, που μαρτυρά την επαναλαμβανόμενη ματαιότητα, αλλά και βεβαιότητα του πολέμου. Ποίηση με αρχές
ζωντανές ιστορίες, αντλώντας και ανανοηματοδοτώντας τα μύθη και τα έπι, όπως είναι το κέρινο ομοίωμα που τσάπα γκρέμισε τα τείχη της Τρίας, όπως είναι ο Αλέξανδρος και η Αμαζόνα. Αυτό το εγκυβωτισμένο διήγημα που δεικνύει το προσωπικό του έρωτα, το προσωπικό της διεκδίκησης και που προετοιμάζει για αυτό που ζει για αιώνες στην ελληνιστική περίοδο. Εκεί είναι ο άνθρωπος που ζει σε μία γρήγορη, θεργεμένη αυτοκρατορία. Αυτή η αυτοκρατορία τίνει σε πολύ μεγάλα όρια. Όρια μεγάλα και που μετατοπίζουν στην πραγματικότητα το κέντρο βάρους του ατόμου. Και χάνει το άτομο, ο άνθρωπος, στη μικρή του κοιτίδα. Και εκεί νιώθει μοναξιά και ψάχνει για έρωτες μέσα από πολλές περιπέτειες. Η ποίηση του Λάζαρου Λαζάρου, το Μαύρο Μιλικεστάρι, είναι μία ποίηση επίσης ψυχοθεραπευτική. Με φωναχτά, άλλες φορές συνειδητά, άλλες φορές ασυνείδητα, παραδειγματικά αμαρτήματα, τα οποία καταργούνται με την ομολογία τους, για να έρθει μετά η συνέχεια, που είναι η ζωή χωρίς αυτά. Με ένα ανομολόγητο και ένα συνεχές έλλειμμα και μία ροπή προς αυτά. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, μεταβαίνουμε σε μία μη ζωή, όπως είναι το ποίημα «Ένα αστέρι έπεσε», όπως είναι η θύμησε στο βυθό της θάλασσας, όπως είναι η πεταλούδα. Με συνειδητότητα της ποίησής του, ο ποιητής αναζητά την αμαρτία, δηλαδή την ευτυχία, μέσα από γραμμές, αλλά όχι στη ζωή πλέον. Το κάνει για να την αναζητά και την ευτυχία και την αμαρτία στο έναο. Αυτήν την απειροελάχιστη στιγμή ευτυχίας που αναλογεί στον καθένα και δεν θα έπρεπε να αναλογεί μια απειροελάχιστη στιγμή ευτυχίας. Αλλά αυτό συμβαίνει. Και εδώ μιλάμε για μοίρα. Η ποίηση είναι μυρολατρική. Ή είναι κάτι άλλο. Ή είναι κοινική. Ή δεν είναι τίποτα από αυτά. Εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Ο ποιητής αποδέχεται τη μοίρα. Ή αποδέχεται τον κινησμό. Είναι κάτι άλλο. Η γραφή του δίνει μια απάντηση. Η γραφή που ανοίγεται στο κατοπτρικό ανάγνωσμα, στο κατοπτρικό διάβασμα, αυτό που δίνει προτεραιότητα στον αφηγητή ή στους ήρωες ή στον αναγνώστη ή στο κείμενο, επειδή ακριβώς αλλάζει την εστίαση του φακού και γεννά νέες απορίες ή μετά μπορεί να δώσει νέα νοήματα και ταυτόχρονα όμως επικυρώνει τη σταθερότητα του κειμένου. Ακριβώς επειδή το κατοπτρικό διάβασμα φαίνεται να ξαναγράφει το κείμενο ταυτόχρονα και παραδέχεται ότι την ελευθερία του αυτή την έχει κατοχυρωμένη από το ίδιο το κείμενο, το οποίο κείμενο προσαρμόζεται αδιαμαρτύρητα σε νέες ή σε παλαιότερες λογικές ανάλυσεις. Γι' αυτό και ανανεώνεται, γι' αυτό και αιμοδοτείται. Και έτσι ξαναγεννιέται ο ποιητής και έτσι ξαναφτιάχνει το εγώ του, για να το αφήσει οριστικά όταν θέλει. Και εδώ επανέρχεται το αρχιετυπικό του νόστου. Θέλει ο ποιητής, το κείμενο, η γραφή του, ο αναγνώστης να έρχεται ξανά. Το αΐ ελεύσεσθε. Να εμφανίζεται αόρατα, να αφήνει την πανοπλία του και μετά να ξεγελά τους σεβάσμιους που του αρνήθηκαν τη δύναμη. Του ξεγελά αφού δεν μπορούν να τον αναγνωρίσουν, αφού δεν είναι αυτός ο γνωστός. Είναι αυτός ο ένας και είναι αυτός ο κανένας. Είναι ο άγνωστος εγώ που κλαίει για τη ζωή που χάνεται, που κλαίει για τον πολιτισμό που χάνεται, για την ομορφιά, το κάλος που χάνεται, τον ανθρωπισμό που τον ψάχνουμε, που κλαίει για τον γιωμένο και συμμετοχικό άνθρωπο που τίνει να εκλείψει. Κλαίει για όλα αυτά, γιατί μέσα σε όλα αυτά βρίσκονται τα θαύματα, κυρίες και κύριοι. Λάζαρος Λαζάρου. Η πεταλούδα. Από μετάξι είναι η λεπίδα σου. Μονάχα τον αγέρα μπορούν να κόψουν. Πώς να με πείσουν για οτιδήποτε. Κάποτε εκλιπαρούσα το αντίθετο. Εσπέρια, λεπιδόπτερη, μικρή μου πεταλούδα, γυρλάντα στον ορίζοντα. Γεννήθηκε ενήλικη. Από μουντό, νεκίδαλο,
νυμφάλιδα, χαλκόχρωμη, η εμφάνισή σου έκτακτη. Μα δεν ζήτησα ποτέ έκτακτες εμφανίσεις. Εγώ είμαι άγρια βάτος, δίχως στασίδι να ξαποστάσεις, χωρίς χυμούς να κεραστείς. Προσπέρασέ με και άσε με να σε κοιτάζω. Να πετάς στο ζέφυρο το απαλό κατόπι, στην ανθισμένη κοιλάδα με τα ονειρικά ανάκτορα. Σε βλέπω, κάθεσαι από λουλούδι σε λουλούδι. Χτύπα και τα φτερά σου να φέρεις καταιγίδες. Θα μείνω να παρατηρώ τον κόσμο πώς τρέχει να σωθεί. Εγώ είμαι άγρια βάτος. Μήτε οι κεραυνοί σου μπορούν να με πείσουν. Μια φορά κάηκα, μα δεν ήταν από σένα. Βασιλική Πολίτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά έδωσες μια άλλη προσέγγιση και άλλη διάσταση στην ποίηση από αυτά που αντιλαμβανόμαστε εμείς, τουλάχιστον που δεν έχουμε τις δικές σου γνώσεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να συνεχίσουμε με το ποίημα «Πήρε και βραδιάζει» που θα μας απαγγείλει η Κλέρη Μπαρμπουνάκη. Πήρε και βραδιάζει. Το ξέρω κι εγώ. Το ξέρεις κι εσύ. Δεν θα υπάρξει άλλη φορά. Στην ώρα μας κι οι δύο για το τέλος. Νικητής και χαμένος σε μπερδεμένους ρόλους. Παίξαμε με τη φωτιά, ο καθένας χωριστά. Σβήσαμε από καιρό του πόθου τη φλόγα. Κι η λάμψη αφανέρωτη στα μάτια. Ποιος νίκησε, ποιος έχασε. Δύσκολα χαμόγελα πλανώνται στον αέρα. Τρελά καρδιοχτύπια κατέληξαν απόκρυφοι στο χασμί. Πόσο άσχημη δείχνει λαχτάρα όταν την κάνεις παρελθόν των κρυμμένων μυστικών παράπλευρη απώλεια. Ένταση ερωτική που χτύπησε αδιέξοδο. Παραλήρημα του πάθους κατάντησε ατολμία και τα αισθήματα απέμειναν μόνα και απαγορευμένα. Πήρε και βραδιάζει, έφτασε η στιγμή του αντίο. Δίχως τύψεις μας δείχνει την έξοδο ίδια η αγάπη, σαν τους πρωτόπλαστους διωγμένοι από τον παράδεισο. Τα θέλω γίναν λησμονιά και τα μου γινήκαν μη. Το μέλι έγινε δάκρυ, η διαδρομή διχάλα. Επίλογος που κανείς δεν ζήτησε. Μα πόσο τον θέλαμε κι οι δυο μας. Ευχαριστούμε πολύ, Κλέρη. Ένα υπέροχο ποίημα, «Πήρε και βραδιάζει». Και μια που έχουμε μαζευτεί σήμερα εδώ, όπως είπαμε, μπορείτε όλα αυτά τα ποίηματα που ακούσαμε να τα προμηθευτείτε εδώ από τις εκδόσεις Μπαρμπουνάκη εδώ δίπλα μας. Αλλά να σας κάνουμε και ένα δώρο. Ένα δώρο του Λάζαρου, βεβαίως, το οποίο είναι να ακούσουμε ένα ποίημα το οποίο δεν περιέχεται στην ποιητική συλλογή αυτή που έχουμε, που παρουσιάζουμε σήμερα. Θα μας το απαγγείλει η Νέλη Δελή. Το τίτλο δεν το ξέρω ούτε κι εγώ, θα το μάθω τώρα. Δεν μπορούσα να περιμένω μέχρι πότε θα το εκδώσει. Μου γέμισε συνέστημα, πόνο και λύτρωση και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Στην Πανσέλινο του Ελαφιού. Μείνε μαζί μου. Απόψε που η μοναξιά με ξουθενώνει. Δώσ' μου ένα χέρι να περάσει η νύχτα και να φύγει. Κάθε κοίταγμα στον ουρανό βουλιάζει μες στο δάκρυ. Τα σύννεφα με κατέληψαν στη δίνη της Σελήνης. Βουβό, χρυσόβουλο φιλιστρίνης στο άπειρο. Στεναγμός μου κεντρομόλος, με γύρω αλαφιασμένες αναμνήσεις. Μείνε μαζί μου απόψε, που η μοναξιά με ξουθενώνει. Δώσ' μου ένα χέρι να περάσει η νύχτα και να φύγει. Τίποτα πιότερο δεν σου γυρεύω. Μονάχα αυτό που δίνω.
Μη μου ζητάς να σ' αγαπήσω. Κι ας είναι τα χείλη σου δροσόμελα λιμέρια, κι ας μοιάζει το σώμα σου αγγελικό διάγλημα, κι ας λένε την ψυχή σου ασμήλευτο διαμάντι. Ίσως και να είσαι το όνειρο που άργησε, όμως ήρθε. Μα εγώ κυλίστηκα στις λάσπες να δώσω μεγαλεία. Με θρέψαν ουτοπίες και με ποτίσαν φούμαρα. Κάναν τον πόνο χωρατό να με πονέσουν κι άλλο. Περίτεχνο έγινα από κούμπι σε ξένο καναβάτσο. Μην μου ζητάς να σ' αγαπήσω. Ανήλαιος ξερότοπος κατάντησε η καρδιά μου. Αν νιώθεις άδικο, μπορείς να αποχωρήσεις. Περίπτωση καμιά να είμαι ή να γίνω αυτό που ψάχνεις. Μείνε γιατί το θέλεις. Μείνε γιατί είσαι σαν εμένα. Μείνε μαζί μου απόψε που η μοναξιά με ξουθενώνει. Δώσ' μου ένα χέρι να περάσει η νύχτα και να φύγει. Μείνε μαζί μου απόψε. Λάζαρος Λαζάρου. Λάζαρε, νομίζω συγχαρητήρια και εσένα και στην Ελιδέλη βεβαίως για την απαγγελία αλλά και για το ποίημα το οποίο θα περιμένουμε κάποιο να το δούμε και σε μια ολοκληρωμένη συλλογή τον Οκτώβριο, πολύ ωραία, βγάλαμε και την είδηση. Και να καλέσω τώρα τον εκδότη, τον κύριο Μπάμπη Μπαρμπουνάκη, να μας πει για την ποιητική συλλογή. Ελάτε από εδώ κύριε Μπαρμπουνάκη, θα σηκωθώ εγώ. Ένα-δύο. Ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας απόψε. Είναι γεγονός ότι με τον αγαπημένο μου τον Λάζαρο, που είναι να διαβάσω μια ματινάδα, έχει ξαναγίνει αυτό βέβαια στην Καλαμαριά. Δεν χρειάζεται να τον συνέχεια με την ματινάδα διαβάζουμε. Ως κριτικός εντάξει, αλλά έγινε μια φορά στην Καλαμαριά, είχε επιτυχία και θέλω να την παραλάβω. Θέλω επίσης να πω το 42ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Νιώθει μια έτσι χαρά, διότι βλέπει αρκετούς από εσάς να ανταποκρίνεσαι στο κάλεσμά μας και να συμμετέχει στην εκδήλωση. Και αγαπημένα μα πρόσωπα να συμμετέχουν όπως τον Δήμαρχο των Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημητριάδη, τον Μίμη. Έχουμε στο πάνελ τον αγαπητό Πρίτανη, που ήταν και υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές. Εύχομαι να είστε και στις ευρωεκλογές. Αφού πήρατε φόρα, τώρα δεν θα σταματήσετε με τίποτα. Οι εκλογές είναι λιγάκι συνεφέρουν, που λέει και ο λαός. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Ότι με τον Λάζαρο, όταν ήμουν στην αυτοδιοίκηση, τώρα δεν είμαι στην αυτοδιοίκηση, μιλούμε μόνο με το βιβλίο, μόλις έφευγα από το γραφείο 4-5 η ώρα, με έπαιρνε τηλέφωνο 5.30-6 ώρα. Είχε εκπομπή και δεν είχε κάποιον να καλέσει να καλύψει το πρόγραμμα. Δεν προλάβα να καθίσω για φαγητό, έπρεπε να πάρω το αυτοκίνητο από τον ντεπό, από το πάρκο της Κρήτης, να πάω στα δυτικά για να καλύψω τον Λάζαρο. Η γυναίκα μου συνέχεια μου μουρμούριζε. Μα είναι δυνατόν, κι όμως της έλεγα, υποχρέωσή μου είναι δυνατόν να πάω, από τη στιγμή που ο άνθρωπος εσύ είσαι δημοσιογράφος και ξέρεις ότι οι δημοσιογράφοι, ειδικά όταν κάνουν εκπομπές, δεν μπορούν να μην καλύψουν το πρόγραμμά τους. Έτσι και εγώ έτρεχα το Λάζαρο. Ο Λάζαρος, έτσι γίναμε πάρα πολύ φίλοι. Αλλά είχα ένα παράπονο. Τι παράπονο? Ενώ έγραφε, δεν μου είχε αποκαλύψει ποτέ αυτό το κρυφό του ταλέντο, το ποιητικό του στοιχείο, το οποίο ξαφνικά μου το παρουσίασε μία μέρα πρωί στο γραφείο και μου λέει: θέλω να μου εκδώσει τα ποίηματά του. Ποια ποίηματα, Λάζαρε? Γράφω ποίηματα, δεν ξέρεις? Πολύ ωραία, να τα εκδώσουμε. Από εκεί και πέρα, εδώ και ένα μισή χρόνο, είμαστε συνέχεια μαζί. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 10η παρουσίαση του βιβλίου του Λάζαρου. Το 10η. Άρα
πιστεύω ο Λάζαρο να έχουν και συνέχεια, και εγώ από ό,τι μπορώ να πω και να ευχηθώ είναι να έχουν σύντομα μια νέα ποιητική συλλογή, να την εκδώσουμε και να είσαι πάντα έτσι φίλους αγαπημένους, να τα αποκρίνουν στο κάλεσμά σου αυτή την ωραία βραδιά εδώ, που πιστεύω ότι το 42ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου σε υποδέχτηκε με αγάπη, όπως και εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι πέρυσι στο διαγωνισμό που είχαμε κάνει εδώ για το καλύτερο βιβλίο του φεστιβάλ, θέλω να σας πω ότι αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου πήρε το πρώτο βραβείο. Εύχομαι και στο επόμενο σου βιβλίο, αλλά και σε επόμενο διαγωνισμό πάλι να προτεύσεις. Να είστε πολύ καλά όλοι σας, καλό βράδυ και πάντα επιτυχία στο Λάζαρο και σε εσάς όλους τους παρασταμένους, σε όλους πάντα με αγάπη να σμίγουμε που λέγανε οι παλιότεροι. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαρμπουνάκη. Ματινάδα μας χρωστάτε, δεν πειράζει. Βλέπω και η ώρα είναι περασμένη, έχουμε ξεπεράσει τις 11, οπότε θα συντομεύσουμε. Ζήτησα και εγώ, παρόλο που είμαι ο συντονιστής, να πω δύο λόγια, και πραγματικά δεν είναι δύο λόγια, θα μιλήσω ένα-δύο λεπτά όχι παραπάνω, γιατί έχει περάσει η ώρα και δεν είναι σωστό. Εγώ να πω ότι γνώρισα τον αγαπητό μου φίλο τον Λάζαρο Λαζάρου τη δεκαετία του 2000, έχει πολλά χρόνια. Ήρθαμε που ήρθαμε στα δύο λεπτά, θα μιλήσουμε τώρα. Εντάξει. Πες την ομιλία σου όπως είναι, τι μας. Λοιπόν, γνώρισα τον Λάζαρο Λαζάρου στην δεκαετία του 2000 και είχα τη χαρά να δουλέψω μαζί του στην Εγνατία τηλεόραση. Ήταν τις πρώτες δουλειές στη δημοσιογραφία που είχα. Και από τότε συνδεθήκαμε με βαθιά φιλία. Ο Λάζαρος τότε έκανε την εκπομπή Τύπος και Υπογραμμός και ήταν από τις καλύτερες εκπομπές, δημοσιογραφικές εκπομπές λόγου της τηλεόρασης, όπου πραγματικά με αντιμετώπισε πάρα πολύ καλά. Αυτός ήταν ήδη φτασμένος δημοσιογράφος, έκανε δικιά του εκπομπή. Εγώ τότε στην ουσία ξεκινούσα τα βήματά μου και με βοήθησε πάρα πολύ και του το χρωστάω, του το αναγνωρίζω. Συνδεθήκαμε βεβαίως με βαθιά φιλία, πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Και δεν ξεχνάω και βέβαια ότι πριν από λίγα χρόνια, το 2019, όταν ξεκίνησα, ανέλαβα διευθυντής ειδήσεων στη Βεργίνα τηλεόραση, ο Λάζαρος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με πήρε τηλέφωνο και μου είπε συγχαρητήρια. Δεν το ξεχνάω. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Όλα αυτά τα χρόνια γνώριζα ότι ο Λάζαρος είναι φιλίστορ, ότι του αρέσει η ιστορία. Είχαμε κάνει και στο Εγνατία τότε αρκετές ιστορικές εκπομπές και ψαχνόταν με την ιστορία πάρα πολύ. Δεν ήξερα όμως ότι έχει και άλλες ανησυχίες έτσι λογοτεχνικές, ότι γράφει βήματα. Δεν το ήξερα, όπως και ο Μπαρμπουνάκης δεν το ήξερε. Ούτε και εγώ δεν το ήξερα. Άρχισα να το μαθαίνω όταν μια μέρα βλέπω στο Facebook, στο οποίο άρχισε να μπει ο Λαζάρου. Δεν ήταν από τους πρώτους. Εγώ του έλεγα κάνε προφίλ, μου λέει δεν χρειάζεται. Τελικά έκανε προφίλ και ήταν, αποδείχθηκε αρκετά δραστήριος μετά στο Facebook. Και βλέπω μια μέρα στο Facebook που μου εμφανίζεται μια δημοσίευση του Λάζαρου, ποίημα. Ποίημα δημοσίευσε, νόμιζα να δημοσίευσε κάποιο άλλο το ποίημα. Του άρεσε και το άλλο. Και μετά κατάλαβα ότι ήταν δικό του. Το διάβασα μετά από λίγο καιρό, δεύτερο ποίημα, τρίτο. Όλα αυτά τα βιβλία που περιέχονται εδώ στο Μαύρο Μελί και Στάρι τα είχε δημοσίευσει πρώτα στο Facebook. Ένα-ένα τα ανέβαζε ο Λάζαρος. Άρχισα να τα διαβάζω, μου είχαν αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά είδα ότι κάτι υπάρχει αξιόλογο εδώ. Βεβαίως μετά, όταν διάβασα και ολοκληρωμένη την συλλογή, βεβαιώθηκα. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, ότι έχει δηλαδή λογοτεχνικές ανησυχίες. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι είναι πολύ καλογραμμένα τα ποίηματά του, δείχνουν την ευαισθησία που έχει σε πολλούς τομείς. Και μάλιστα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί βεβαίως έχει τον δημοσιογραφικό λόγο που είναι πολύ καλός σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο στην τηλεόραση. Ο Λάζαρος ήταν και σε εφημερίδες, ήμασταν και μαζί στην Εφημερίδα των Πολιτών για ένα διάστημα και είχε κάνει και πολλά πρωτοσέλιδα. Και γνωρίζει να γράφει πάρα πολύ καλά. Αλλά εδώ μιλάμε για άλλου είδους γραφή. Δεν μιλάμε για τη δημοσιογραφική γραφή στην οποία διαπρέπει. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση η προσεκτική επιλογή των λέξεων στην ποίησή του. Και αυτό δείχνει ότι δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Γράφει με μεγάλη ακρίβεια αυτά που θέλει να εκφράσει και να εκφραστεί, όπως έλεγε και ο Πορτοκάλογος σε ένα τραγούδι. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Θέλει να είναι ακριβής ώστε να κοινωνήσει, να επικοινωνήσει αυτά που σκέφτεται, αυτά που αισθάνεται και αυτά που πιστεύει και αυτά τα οποία θέλει να εκφράσει στο αναγνωστικό του κοινό αλλά και στον ίδιο τον εαυτό. Και αυτό πραγματικά τον κάνει να ξεχωρίζει.
το πόσο δηλαδή προσεκτικά επιλέγει τις λέξεις των ποιημάτων. Τα ποιήματα, όπως είπα και νωρίτερα, μιλούν στην ψυχή, το είπε και η Βασιλική, και γοητεύουν τον αναγνώστη. Και το θέμα είναι ότι ο Λάζαρος καταπιάνεται με πολλά θέματα. Γράφει για τον Μέγα Αλέξανδρο, όπως ακούσαμε. Γράφει για τα Χριστούγεννα, γράφει για τον άνθρωπο, γράφει για τον έρωτα, γράφει για τη ζωή, γράφει για πάρα πολλά θέματα. Θέματα τα οποία δεν έχουν εμπνεύσει μόνο τον Λάζαρο. Έχουν εμπνεύσει χιλιάδες, μην πω εκατομμύρια ανθρώπους από τότε που δημιουργήθηκε ο λόγος, η σκέψη του ανθρώπου μέχρι τις μέρες μας. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία εμπνέουν τους ποιητές, τους καλλιτέχνες αλλά και όλους τους ανθρώπους. Αυτό όμως που κάνει τα ποίηματα του Λάζαρου να ξεχωρίζουν είναι η προσέγγιση σε αυτά τα θέματα και τα βαθύτερα νοήματα τα οποία κρύβονται. Ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει διαφορετικά και ίσως να διαφοροποιηθεί από τις προθέσεις του. Δηλαδή από αυτά που αισθανόταν αυτός ήθελε να κοινωνήσει, κάποιος άλλος μπορεί να τα ερμηνεύσει διαφορετικά. Αυτό είναι μια μεγάλη νίκη του ποιητή. Είναι το μεγαλείο της ποιήσης γενικότερα, αλλά και της συγκεκριμένης ποιήσης ειδικότερα. Να μιλάει, όπως είπαμε, στην ψυχή του αναγνώστη. Και αφού είχα διαβάσει τα ποιήματα τόσο στο Facebook όσο και στο βιβλίο, μετά τα άκουσα, όχι όλα, κάποια από αυτά, ντυμένα με μουσική, δηλαδή γίνανε τραγούδια. Άκουσα τα ποίηματα αυτά ως τραγούδια. Δεν έχουμε σήμερα την ευκαιρία να τα ακούσουμε, Λάζαρ. Υπάρχουν όμως και στο YouTube ανεβασμένα και εσύ τα έχεις δημοσιεύσει και στο προφίλ σου. Και πραγματικά βλέπω ότι πώς ένα ποίημα, αυτό εντάξει το είχαμε δει και παλιότερα, αλλά ένα ποίημα το οποίο έχω διαβάσει, το έχω σκεφτεί αλλιώς. Έχω φανταστεί άλλα πράγματα. Όταν το ακούω με μουσική, με λαϊκά τραγούδια ως επιτοπλίστων ήταν έτσι, έντεχνα λαϊκά θα τα πούμε, κάπως έτσι. Ναι, και ένα βάλς. Δεν φανταζόμουν ότι μπορούσε να συμβεί, δηλαδή να μεταμορφωθούν έτσι. Βεβαίως είναι η ικανότητα του συνθέτη που τα αίτησε με τη μουσική, το οποίο είναι ικανότατος. Αλλά βλέπουμε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί, και αυτή είναι η ομορφιά της ποίησης. Να εκφράζει τον ποιητή, να μιλά στη ψυχή του αναγνώστη, να γίνεται τραγούδι και γιατί όχι να εμπνέει τον επόμενο ποιητή ή τον επόμενο στιχουργό με αυτά που ακούει και διαβάζει. Αυτή βέβαια είναι η πρώτη ποιητική συλλογή του Λάζαρου και ο Λάζαρος έχει βάλει ήδη τον πήχη πολύ υψηλά. Δεν είναι μόνο ο Μέγας Αλέξανδρος, είναι όλα τα ποίηματα. Ακούσαμε και ένα καινούριο ποίημα και έχει γράψει και άλλα. Έχει δημοσιεύσει στο Facebook μερικά από αυτά. Μερικά, περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Η παρούσα συλλογή πάει πολύ καλά, το είπε και ο Μπαρμπουνάκης, και θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά. Την έχει. Πρέπει να την προμηθευτείτε κι εσείς, γιατί να σας ενημερώσω εδώ ότι την συλλογή αυτή την έχει στη βιβλιοθήκη του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την έχει ο Πρωθυπουργός. Γιατί ήμουν μαζί με τον Λάζαρο το Σεπτέμβριο, τον προηγούμενο. Ήμασταν μαζί στο Ηλέκτρα Παλάς για ένα ποτό με τους δημοσιογράφους που κάνει ο Πρωθυπουργός. Και εκεί ξέρετε, γίνεται ένας χαμός, έτσι. Όσοι έχετε συνάδελφοι που παρευρεθεί, ξέρετε τι χαμός γίνεται. Στριμωχνόμαστε όλοι οι δημοσιογράφοι με το που εμφανίζεται ο Μητσοτάκης, παλεύουμε ο ένας με τον άλλο, ποιος θα πάει να βγει την καλύτερη selfie με τον Πρωθυπουργό. Γίνεται ένας χαμός γίνεται. Οπότε με πιάνει ο Λάζαρος, μου λέει, κράτα εσύ, κάνε χώρο εκεί, να προλάβω να πάω να μπει. Κάνω εγώ λοιπόν, πάω εκεί, ορμάω, βάζω εκεί όλους πίσω να μην μπορέσει να πλησιάσει κανείς άλλος, κρατάω τους δημοσιογράφους, πάει ο Λάζαρος με την ησυχία του. Εγώ κρατούσα εκεί, είπε πρόχρα, δεν μπορούσε να πλησιάσει κανείς. Έκανα καλά τη δουλειά μου. Εγώ δεν βγήκα στέλθη, βγήκε ο Λάζαρος. Κρατάω λοιπόν, πάει ο Λάζαρος, λέει: Κύριε Πρωθυπουργέ, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, λέει ο Πρωθυπουργός. Α, σας δώσω, λέει, και το βιβλίο μου. Το παίρνει, το ξεφυλίζει. Χάρη και ο Μητσοτάκης. Τώρα, Λάζαρος δεν ξέρω τελικά αν το διάβασε ή όχι, αλλά το έχει στη βιβλιοθήκη του ο κύριος Μητσοτάκης, οπότε στο φετινό ραντεβού σε λίγες μέρες, σε λίγους μήνες, το Σεπτέμβριο, θα πάμε να το πιάσουμε και να το ρωτήσουμε την εντύπωσή του και να μας πει την κριτική του για το βιβλίο σου, Λάζα. Να ευχηθούμε να έχεις πάντα έμπνευση, να μας χαρίζεις ωραία πείματα και με τη σειρά μου βεβαίως θα μου επιτρέψεις να διαβάσω κι εγώ ένα, να απαγγείλω κι εγώ να διαβάσω και να απαγγείλω ένα πείμα, το «Όταν το αδύνατο έγινε αδιανότητα». Στη γειτονιά των ξεχασμένων αναμνήσεων. Επιστροφές δίχως νόημα και δίχως προσδοκίες. Από τη μέρα που το αδύνατο έγινε αδιανόητο. Δάσος, βουνό και θάλασσα μαλώνουν στον ορίζοντα. Αρχή και τέλος για μικρά και μεγάλα ταξίδια. Ανθισμένα αναφυλητά τριγύρω στο παρτέρι. Μικρά πλατάνια απέναντι, μάρτυρες της αλήθειας. Τα φύλλα τους ξέρουν να τραγουδούν μόλις ένα τραγούδι. Μονότονο και ασύμετρο.
ατέριαστο στη φύση. Του σπυλωμένου του κορμιού ανέσχυντη η επίδειξη. Και τα βαριά κατηγορώ των ενόχων τα πουλ. Γαλινεμένο απόγευμα στου παραδείσου το μπαλκόνι. Κι ύστερα πόλεμο, γέλιο, χάδι, ανάθεμα και δάκρυ. Καχύποπτο κοίταγμα στο γέλιο και χλεβασμό στο κλάμα. Μάτια λάγνα, ξέχυλα αποκινησμό μίσος. Άγγιγμα αγγελικό που γίνεται χαστούκι. Να σε καλά, Λάζαρε. Και βεβαίως, σε αυτό το σημείο, κλείνοντας λοιπόν την ωραία αυτή βιβλιοπαρουσίαση και έχει πάει 11 και 4, να δώσουμε τον λόγο στον ποιητή, στον φίλο, στον δημοσιογράφο, στον Λάζαρο Λαζά. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη αυτή βραδιά, για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ελπίζω να τα απολαύσατε όλα όσα σας ετοιμάσαμε. Μιας και είμαι στις κατακλείδες μου, ξεκινώ με τις ευχαριστίες, διότι εγώ δεν θα προλάβω, είναι και περασμένη ώρα και δεν θέλω να σας καθυστερήσω, δεν θα προλάβω να πω πολλά. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω τις κυρίες της παρέας, τις αγαπημένες μου Κλέρι Μπαρμπουνάκη, ξεκινώ από τη μικρή και πάω στη μεγάλη, στην Νέλη τη Δελή, η οποία είναι μαζί μας 10 παρουσιάσεις. Νέλη, πόσο έχουμε κάνει? Λοιπόν, την ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκπληξη που μου έκανε, διότι αυτό το ποίημα το οποίο σας διάβασε μου το βούτυξε ουσιαστικά, ούτε λίγο ούτε πολύ, από τη Διεθνή Έκθεση του Βιβλίου, όπου κάναμε και εκεί μια πολύ μικρή παρουσίαση και το πήρα εγώ και το διάβασα ως μαγιά για κάτι επόμενο. Η Πανσέλινος της Ελαφίνας. Μέσα στο ποίημα βέβαια δεν αναφέρεται ούτε η λέξη Πανσέλινος, ούτε η λέξη Ελαφίνα. Αναφέρεται η Πανσέλινος ως βουβό χρυσόβουλο φιλιστρίνη στο άπειρο και στεναγμός και τρομόλος με γύρω αλαφιασμένες αναμνήσεις. Και άντε τώρα να καταλάβεις ότι εννοεί ο άλλος την Πανσέλινο της Ελαφίνας. Τι εννοεί ο ποιητής που λένε? Να, εδώ είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν την Αλίτη Δελή, την Κλέρι την Μπαρμπουνάκη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες, για τις υπέροχες απαγγελίες. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ θερμά. Περίμενε εσύ. Στου συναδέλφου κρατάω για το τέλος. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω ότι όλοι οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Νίκο τον Παπαϊωάννου, διότι έσωσε ζωές, και το έχω ξαναπεί αυτό και το έχω πει και δημόσια και δεν κολλάω. Εξάλλου όλοι το ξέρουν ότι όταν έβγαινε το Πανεπιστήμιο και έλεγε προσέχετε, έχουν φόρτο τα λίμματα της Θεσσαλονίκης, όλοι προσέχαμε λίγο παραπάνω. Επικεφαλής της ομάδος αυτή ήταν ο Νίκος ο Παπαϊωάννου, όχι ως Πρίτανης, αλλά ως επικεφαλής του ερευνητικού έργου. Έσωσε ζωές και τον ευχαριστούμε. Νομίζω ότι του αξίζει ένα χειροκρότημα για αυτό. Για μένα είναι μια πολύ μεγάλη μου τιμή το γεγονός ότι είναι για δεύτερη φορά δίπλα μου σε παρουσίαση της ποιητικής μου συλλογής. Η πρώτη φορά ήταν στην Καλαμαριά, ναι. Είχαμε κάνει μια παρουσίαση στο θέατρο της Χιλής, όπου ήταν μαζί μας ο Πρίτανης, και άλλη μία κάναμε στην Καλαμαριά, στην Αιγαίου, στη γειτονιά της Κορίνας. Ευχαριστώ θερμά την καλή μου συνάδελφο, τη φιλόλογο, τη Βασιλική την Πολίτου, με την οποία συνυπάρχουμε στον ΦΛΑΣ και είμαστε ανταγωνιστές στη τηλεόραση, διότι λέμε και ίδια ώρα ειδήσεις. Τρώω τη σκόνη της, βέβαια. Ξέρω πόσο της αρέσει να τα ακούει αυτό. Τρώω τη σκόνη της τα απογεύματα. Για τον Ανδρέα Ρωσταματόπουλο, ό,τι και να πω είναι λίγο. Καταρχήν, έχουμε μεγαλώσει μαζί με τον Ανδρέα. Δεν είναι απλά ένας συνάδελφος, είναι καταρχήν πρώτα ένας αγαπημένος φίλος. Είναι οικογένεια ο Ανδρέας, όπως είναι οικογένεια και η Νέλη. Θα το πω γιατί. Είναι οικογένεια ο Ανδρέας. Προσέξτε τώρα, εδώ σας, το πάνελ που έχουμε σήμερα είναι ουσιαστικά, έχουμε Βεργίνα τηλεόραση, Europe One και Εγνατία τηλεόραση εγώ. Για να καταλάβετε το εξής, ότι οι δημοσιογράφοι δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι μεταξύ μας.
δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά θεωρώ ότι εξυπηρετούμε την αναγκαιότητα της πολυφωνίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη σωστή λειτουργία της δημοκρατίας. Για να τελειώνουμε. Οπότε δεν υπάρχει θέμα ούτε κόντρος, τίποτα. Όπως βλέπετε, συνυπάρχουμε στο ίδιο πάνελ. Τα παιδιά ήρθαν με όλη τους την ευχαρίστηση για να μιλήσουν για το βιβλίο μου και τους ευχαριστώ πολύ. Ανδρέα, να είσαι καλά. Σας άρεσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Να ξέρετε ότι αυτό το βίντεο το φτιάξαμε με πάρα πολύ αγάπη μόνο για σήμερα. Για σήμερα φτιάχτηκε αυτό το βίντεο, το είχαμε κάνει νωρίτερα. Και πέρυσι είχαμε παρουσιάσει το βιβλίο εδώ, στον ίδιο χώρο, πρώτη φορά. Δεν είχαμε κάνει κάτι τέτοιο, ούτε στις άλλες παρουσιάσεις του βιβλίου κάναμε κάτι τέτοιο. Το κάναμε ειδικά για τη σημερινή εκδήλωση. Θεωρώ ότι θα μείνει παρακαταθήκη όμως. Είναι πάρα πολύ όμορφο και ευχαριστώ τον Θανάση τον Καρακόλη για την εξαιρετική επιμέλεια που του έκανε. Η επαγγελία ήταν δική μου βεβαίως. Πόσες φορές αισθανθήκατε την ανάγκη να μιλήσετε μόνοι σας, να κοιτάξετε τον ουρανό, να κοιτάξετε το ταβάνι, να φωνάξετε στη φύση, να ανοίξετε μια τρύπα στο έδαφος, να φωνάξετε μέσα και να την ξανακλείσετε? Πόσες φορές αισθανθήκατε αυτή την ανάγκη? Βαθύ πηγάδι απάντησα στα ξέφωτα του νου, να πνίξω τους συλλογισμούς μου από εκείνα του παλιού καιρού που δεν χρησιμοποιεί πλέον κανείς. Μίλησα για τα ιδανικά, τα όρια, τα θέλω. Πόσες έκανα εκπτώσεις για να σε εξιδανικεύσω. Δεν αυτομαστιγώνομαι. Μου λέω μόνο μπράβο. Την απόλυτη δημιούργησα ουτοπία. Με επίκεντρο εσένα και θύμα εμένα. Όμως αυτή τη φορά θα λείψω. Παρόν ούτε με τον τρόπο μου, ούτε με τον δικό σου. Δεν καταλήγουν όλες οι θάλασσες σε λιμάνι. Υπάρχουν κάποιες που δεν βρίσκεις καν ακυροβόλη. Η ποιότητα, η ευγένεια, ο σεβασμός δεν έχουν ταβάνι. Μα έλα που πανεύκολα μπορούν να πιάσουν πάτο. Μέρη ανεξερεύνητα, δύο ειδών γνωρίζω. Στα πρόσιτα πανέμορφα, αδύνατο να φτάσεις. Και στα άλλα, τα χειρότερα, μήτε ψυχή πατάει. Τούτη τη φορά θα λείψω. Παρόν, ούτε με τον τρόπο μου, ούτε με τον δικό σου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια και δίνουμε ραντεβού για τον Οκτώβριο με μια επόμενη ποιητική συλλογή που έρχεται. Αντρέα. Ευχαριστούμε Λάζαρε. Καλή επιτυχία και στην επόμενη ποιητική συλλογή. Όποιος θέλει μπορεί να προμηθεί το βιβλίο, μπορεί να το υπογράψει ο Λάζαρος Λαζάρου. Και βεβαίως να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας αυτή την νύχτα εδώ στο... Θα είναι εδώ ο Λάζαρος και θα υπογράψει και θα βγει και selfie και ό,τι άλλο θέλετε. Και να σας ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσία σας αυτή την νύχτα στο φεστιβάλ βιβλίου, στην παρουσίαση του Λάζαρου Λαζάρου, κάτω εδώ από τον... όπως έλεγε ο καθηγητής μου, τώρα το θυμήθηκα να κλείσω με αυτό, ο Δημήτρης Σαμψάρης στην αρχαιολογία μου, μας έλεγε, μιλάτε άγαλμα, αγάλματα είναι μόνο τα αρχαία αγάλματα, όλα τα άλλα είναι αδριάντες. Οπότε, κάτω από τον Αδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.